Ορίστε, ορίστε, τι, για ποιον, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Μετά. Ζητάτε λόγο επί προσωπικού. Ποιο προσωπικό, κύριε συνάδελφε. Θα το εξηγήσω. Παρακαλώ. Ο κύριος αντιπρόεδρος αναφέρθηκε αποκτώντας από μια συνολική μου τοποθέτηση ένα τμήμα και με εμφάνισε, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό, και με εμφάνισε να δικαιολογώ την πολιτική του. Αυτό δεν αποτελεί στοιχείο της δικής μου ταυτότητας και οφείλω να απαντήσω. Ένα λεπτό, ορίστε, παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει, ως προς το δεύτερο, ως προς τη δεύτερη επισήμανση αναφορικά με το αν θα αποσύρουμε την πρόταση εάν η κυβέρνηση δώσει λύση, έχω ήδη απαντήσει προ 2 ώρων περίπου, όταν το ίδιο επιχείρημα προβάλλε η βουλευτής της Δημάρη, κυρία Γιαννακάκη. Αλλά ως προς το αν παρέλαβε πράγματι δύσκολη κατάσταση... Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα, αυτό είναι προσωπικό. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Κύριε Πρόεδρε, η δική μου θέση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ... έχει αποτυπωθεί στο πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής και λέει το εξής. Ο νόμος 3885 του 10 δεν επιλύει το πρόβλημα κλπ. Αλλά επαναλαμβάνει και αναβιβάζει σε νόμο του κράτους τις ίδιες αδυναμίες. Δεν εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, αλλά ούτε για την παραλαβή των υπηρεσιών. Κύριε Δρίτσα, εντάξει, τελειώτες. Ευχαριστώ. Από το 2011. Αυτή είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και ας μην δημιουργούν ψεύτικες εικόνες. Όχι, κύριε Πρόεδρε, όχι. Δεν χρειάζεται. Ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων έχει το λόγο για 3 λεπτά. Ορίστε, κύριε. Από εκεί τώρα. Από εκεί. Ένα λεπτό. Ορίστε. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Μετά, συνεχεία. Θα απαντήσετε συνολικά, σας περίμενα κύριε Βενιζέλο, να σας απαντήσετε. Λοιπόν, μετά τις τελευταίες... Παρακαλώ. Μετά τις τελευταίες... Μετά 70 λεπτά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Καγλαμάνη, μετά από 70 λεπτά του αρχηγού σας, νομίζω ότι πρέπει να ακούσετε για 10 λεπτά τους υπολείπους. Μετά τα 70 λεπτά δικαιούται να μιλήσει για 10 λεπτά και αντιπολίτευση. Λοιπόν, πολύ σύντομα θα είμαι, δεν θα χρησιμοποιήσω ούτε 10 λεπτά. Υπάρχει... Επιτέλους, σεβαστείτε τη Βουλή. Σεβαστείτε την υπηρεσία ως πρόεδρος. Επιτέλους. Εσείς θεωρείτε επαρκείο σας καλύπτει ο κύριος Βορύδης, κύριε Καγλαμάνη. Εσάς σας καλύπτει ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΕΝ. Αυτή είναι η κατάδια του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΕΝ καλύπτει τον κύριο Απόστολο Καγλαμάνη. Δεν το περίμενα ποτέ. Να καλύπτει τον Απόστολο Καγλαμάνη ο αρχηγός της ΕΠΕΝ, της Χούντας. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Συνεχίστε να διακόπτετε. Παρακαλώ επί του θέματος. Μπορώ να έχω το χρόνο να κλείσω. Παρακαλώ. Ορίστε. Ωραία. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βενιζέλος δείχνουν ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό τώρα να αρχίσει αυτή η Εξεταστική Επιτροπή και να διερευνήσει που φτάσαμε. Πρώτον, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, έψαξα όλα τα πρακτικά της Επιτροπής Άμυνας και όλα τα πρακτικά που κατέθεσε το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης τότε στην Επιτροπή Εξοπλισμών. Δεν υπάρχει αξιολόγηση της Λαζάρ για την Αμπουντάμπι Μαρ. Υπάρχει αξιολόγηση της Λαζάρ που ενέκρινε, για την Pre-Invest, για την Αμπουντάμπι Μαρ υπάρχει αξιολόγηση. Και η αξιολόγηση αυτή πραγματικά εγκρίνει την Αμπουντάμπι Μαρ. Για το θέμα της Pre-Invest σας ρωτήσαμε και απαντήσατε ως εξής. Ότι η Λαζάρ αφού έχει εξετάσει την Αμπουντάμπι Μαρ, παράλληλα ισχύει εξέταση και για τη συνδεόμενη εταιρεία. Βάσει λοιπόν του ελληνικού δικαίου, που πολύ σωστά είπατε και ισχύει, αυτός ο νόμος που ισχύει περί ανωνύμων εταιριών είναι 2190. Ο 2190 λοιπόν ορίζει σαφέστατα ότι συνδεόμενη εταιρεία είναι μόνο εκείνη της οποίας η μητρική κατέχει το 20%.
από το μετοχολόγιο της Pre-Invest δεν προκύπτει πουθενά ότι κατέχει η Abu Dhabi Mar ή αντίθετα το 20%. Άρα δεν είναι συνδεόμενη εταιρεία. Και δεν υπάρχει πουθενά κατατεθειμένη η έκθεση της Lazar. Αυτό σημαίνει ακυρότητα του συνόλου του συμβάσεως. Δεύτερον, μιλήσατε με ιδιαίτερη προσοχή και ξέρετε υπονοούμενα. Τα υπονοούμενα πρέπει να τελειώσουν. Εάν υπάρχουν καταγγελίες και ποιοι έχουν εμπλακεί, να τους βρούμε και να τους ξέρουμε. Είπατε για το αεροπλάνο που ήταν ο κύριος Μπαμπούκης και η κυρία Κατσέλη. Πριν καν γίνει η σύμβαση, πριν καν υπάρξει ο διαγωνισμός, ήταν και ένας άλλος μέσα. Ο κύριος Νίκος Παπαντρέου, αλλά μας είσατε τα λόγια σας. Τι έκανε ο κύριος Νίκος Παπαντρέου, ο αδερφός του τότε πρωθυπουργού, με το κυβερνητικό αεροσκάφος που πλήρωνε ο ελληνικός λαός, με ποιον συνεννοήθηκε, τι συμφώνησε και τι σας έφερε έτοιμο να υπογράψετε. Διότι εδώ το θέμα αυτό πράγματι χρειάζεται διερεύνηση. Τη διερεύνηση αυτή για το συγκεκριμένο θέμα την είχε ζητήσει και ο σημερινός πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, ο κύριος Σαμαράς. Και ρωτώ την κυβέρνηση, παρετείται αυτή τη διερεύνηση που ζήτησε εδώ το πρωθυπουργός? Τι ισχύει, αυτά που έλεγε ο κύριος Μεϊμαράκης και ο κύριος Τασούλας ή αυτά που λέτε σήμερα για να καλύψει τον κύριο Βενιζέλο? Μιλήσατε για το τι πρέπει να γίνει σήμερα σε σχέση με τη σύμβαση. Ακούστε λοιπόν, υπάρχουν δύο αποφάσεις του γερμανικού δικαστηρίου, τις οποίες μία εξ αυτών την καταθέσατε κι εσείς από το δημοσίευμα της Καθημερινής 1ης Μαΐου του 2010 και αναφέρεται για τις μίζες της Φεροστάλ. Το γερμανικό δίκαιο, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, λόγω της ιδιότητός σας, είναι ξεκάθαρο. Εμείς το μάθαμε στην εξεταστική της Siemens. Όταν υπάρχει σύμβαση που αποδεικνύεται ότι υπάρχει δωροδοκία, κατά το γερμανικό δίκαιο θεωρείται σύμβαση ως μηδέποτε καταρτηθήσα. Ως μηδέποτε καταρτηθήσα. Δηλαδή, οι Γερμανοί βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Από τη στιγμή που πληρώσαν μίζες σε Έλληνες αξιωματούχους, πολιτικούς, στρατιωτικούς ή πολιτικό προσωπικό, μπορούμε να καταγγείλουμε τη σύμβαση λόγω της δωροδοκίας και να επιστρέψουν το σύμπαντο των χρημάτων. Το ίδιο σας λέει και ο νομικός σύμβουλος, ο κύριος Δημοσθένης Μπακόπουλος, πρώην νομικός σύμβουλος του ΥΠΕΘΑ, στην έκθεση που έχετε στα χέρια σας. Γράφει ουσιαστικά, κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης αυτής, δηλαδή των 2,5 ετών από τον νόμο, δεν εφαρμόστηκαν ούτε οι διατάξεις του νόμου 3885 του 10, δεδομένου ότι στις 27 Μαρτίου του 12 το ελληνικό δημόσιο θεμελίωσε δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης 012B του 2000 και στις 27 Ιουνίου του 2012 δικαίωμα καταγγελίας σύμβασης 021B του 2002. Και συνεχίζει ο κ. Μπακόπουλος. Τα αποτελέσματα του νόμου 3885 του 10 για τις παραταμένες ατολμίες του ελληνικού δημοσίου μετά το καλοκαίρι του 11 ήταν το πολεμικό ναυτικό να μην παραλαμβάνει υποβρύχια τα οποία χρειάζεται η σημαντικότερη ίσως ναυπηγική μονάδα της Μεσογείου και να παρακμάζει με 1.200 εργαζόμενους που είναι στην ανέχεια. Καταθέτω το σύνολο. Θα ψηφίσετε υπέρ του κ. Βενιζέλου, κ. Γιακουμάτο, μην βιάζεστε. Θα τον καλύψω τον κ. Βενιζέλο, μην ανησυχείτε. Μαζί σας οι ψηφοφόροι σας της Β' Αθηνών ζητούν να καλύψω το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, τελειώνουμε λοιπόν. Είπε ο κ. Αβραμόπουλος. Γήπεδο θα πάτε όποτε θέλετε, αλλά εδώ έχετε κάνει γήπεδο τη Βουλή των Ελλήνων. Αυτό είναι το επίπεδό σας, λυπάμαι. Αυτό είναι το επίπεδο. Ψηφίστε υπέρ του κυρίου Βενιζέλου και πηγαίνετε στο γήπεδο. Γήπεδο την κατά τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος είπε μία φράση. Δεν είμαι εγώ ως υπουργός άμυνας παρά μόνο ο πελάτης. Είναι αλήθεια. Και αποχώρησε ο κύριος Αβραμόπουλος. Εκεί που πρέπει να ψάξει κανείς είναι στην ευθύνη των υπουργείων. Των Υπουργείων Ανάπτυξης και στους Υπουργούς Οικονομικών. Διότι οι προκάτοχοί σας, κύριε Αβραμόπουλε, και ο κύριος Σπύλιος Φιλιοτόπουλος και ο κύριος Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο πρόεδρος της Βουλής, αρνηθήκαν να πληρώσουν τους Γερμανούς και εκείνη τη στιγμή υπήρξε Υπουργός των Οικονομικών ο κύριος Παπαθανασίου, που με δική του πρωτοβουλία πλήρωσε δόση χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Άμυνας. Με εχμές τότε του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα του κύριου Καρχημάκη για το ρόλο που έπαιζε ο κύριος Πατεράκης και η κυρία Μαθιοπούλου. Δεν πρέπει λοιπόν να διερευνήσει η Βουλή και η Εξεταστική Επιτροπή ποιος ο ρόλος
αυτών των μεσαζόντων των αντισταθμιστικών ωφελημάτων που χαρίστηκαν με τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Εμείς λέμε λοιπόν ότι ναι, γιατί αυτή τη στιγμή παραμένουν κλειστά τα ναυπηγεία και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι σήμερα παραμένουν, ζητούν να εργαστούν. Όμως οι παλιοί εργαζόμενοι, τους οποίους επικαλέστηκα και προσευλήθησαν κάποια στελέχη της ΔΑΚΕ, που ζήτησαν τότε τη διαγραφή μου γιατί ψάχναμε το σκάνδαλο, θα σας πω ότι είχαν πολλές απολαβές. Ο συνέτερος στο Πασό κύριος Μίχας, ο στέλεχος του Διοικητικού Συμβουλίου στους εργαζόμενους, το διαγράψατε? Ορίστε. Σας παρακαλώ, αν έχετε καλοσύνη. Ο διάλογο θα κάνουμε τώρα. Ο κύριος Μίχας λοιπόν, τότε της Πάσκε, ο κύριος Μίχας λοιπόν, είχε μέχρι προσφάτως αυτοκίνητο από τα ΕΝΑΕ, από τους Γερμανούς. Και μισθό. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτούς τους εργαζόμενους μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δώσανε το 45% από την ΕΤΒΑ. Παρακαλώ, αυτά πρέπει να εξετάσει η Εξεταστική Επιτροπή και πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να απαντήσει. Θέλετε να ψάξετε την υπόθεση των μιζών στα υποβρύχια ή θέλετε να κουκλωθεί ακόμα μια φορά? Ψηφίστε.